Γεια σας. Είμαι η Αριάννα Νταβίστα Μπαρ και από εδώ είναι ο πατέρας μου, Δαρίος Νταβίστα Μπαρ. Και βρισκόμαστε στο κατάστημα χαλιών Darius Carpets, που είναι του πατέρα μου και της μητέρας μου ουσιαστικά, το κατάστημα. Είμαστε στο χώρο 40 χρόνια. 42 χρόνια. Και βρισκόμαστε όλοι μαζί σήμερα, επειδή είναι η παγκόσμια μέρα, μάλλον όχι παγκόσμια, είναι η Εθνική Μέρα Χαλιού και η Παγκόσμια Μέρα Χειροτεχνίας. Και έτσι ως αφορμή σε αυτό το πράγμα, είχαμε μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε με το Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν, εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Και επειδή πιστεύω ότι το χαλί είναι πολύ σημαντικό εργοτέχνης, γιατί πρόκειται για εργοτέχνης, δεν είναι απλά κάτι το οποίο στολίζει τα σπίτια μας. Είναι πίνακας ο οποίος δημιουργεί ζεστασιά στο χώρο και φτιάχνεται από την αρχή ένας-ένας κόμπος. Είναι κάτι το οποίο ναι μεν στολίζει, αλλά γεμίζει την ψυχή μας. Είναι πολύ ωραία... δεν θα το πω εφεύρεση, θα το πω... Δεν ξέρω. Είναι πίνακας. Είναι πίνακας. Όπως και οτιδήποτε χειροποίητο πρέπει νομίζω να... Ακριβώς. Να το τιμάμε, να το σεβόμαστε. Και το βασικότερο από όλα, Αριάννα, είμαι μέχρι 100 χρόνια δεν ήξεραμε ηλικία του χαλί, περσικά πόσα χρόνια είναι. Ναι. Το 1936 ένας αρχαιολόγος Ρώσος πήγε, έκανε ένα έρευνα τα βουνά Αλτάη Μογολία. Και μέσα το Νταρέι Μπαζαρίκ βρήκε ένα χαλί, αυτό το χαλί με 400.000 κόμπος, περίπου 2.500 χρόνια. Είχε κατασκευαστεί. Ναι. Με το στρατό του Περσών και τα λοιπά. Και αυτό βρέθηκε μέσα στο παγόβουνο. Μέσα στο παγόβουνο και τώρα είναι το Μουσείο Νιρτάρι στο Άγιος Πέτρος. Άγιος Πετρούπολη. Ναι. Και ένα βράδυ δεν φτιάξαμε κόμπος, γυρνάμε άλλα 2-3 χρόνια πίσω. Ένα, Έρσες και Έλληνες. Άρα μιλάμε για αρχαία τέχνη. Για αρχαία τέχνη και δεν είχε αλλάξει τίποτα. Δηλαδή κάποτε με άλογο κάνανε το χωράφι, τώρα το τρακτέρ ήρθε το τέσι του. Και όλα αλλάξανε εκτός από το εργαλείο το χαλί. Είναι 4-6 είναι και αρχίζουμε και πάμε. Ένα. Το δεύτερο, ο Πέρσες και Έλληνες, όταν λέμε τουρκικά χαλί, είναι ελληνικά, γιατί οι Μογόλοι όταν ήρθαν με εσπατή μέσα Ελλάδα, το Κωνσταντινούπολη, το Μικρά Ασία κλπ. Το Μπορόβα, Αρνιάν είναι ελληνικά από Κωνσταντινούπολη, από Εσμύρ, από Καποδοκία κλπ. Άρα είναι ελληνικά χαλιά, όχι τουρκικά χαλιά κλπ. Ναι, η Τουρκία με την έννοια των φύλων των τουρκικών δεν έχει παράδοση ουσιαστικά. Ακριβώς. Και μέσα του μύθος μια κυρία φτιάχνει χαλί και μετά ανοίγει. Πινελόπη. Πινελόπη. Αγαπημένη Πινελόπη. Δεύτερο, αυτοί οι δύο λαοί, Ελλάδα και Περσία, ποτέ δεν πήγαν να σπάξουν ένα τίγρη να βάλουν το μάλι. Να βάλουν κάτω, ναι. Είχαν σεβασμό μπροστά το αρνί του, έχουν σεβασμό μπροστά. Έχουν σεβασμό στη φύση. Το φύση. Και γι' αυτό φέρνουν και τη φύση μέσα στο σπίτι του ουσιαστικά. Πράγμα. Γιατί σου λέει θέλω να έχω το εξωτερικό. Να το μεταφέρω στο εσωτερικό, να έχω μέσα την αγάπη, τη ζεστασιά της φύσης μου. Και πολύ σωστά, και πολύ σωστά λες. Γιατί αν τα πάμε να δούμε Φιλιππίν μπροστά το Αζερβαϊτζάν, Ταβρίζ, Κουρδεσάν, βλέπεις τα χαλιά έχουν χρώμα, γιατί έχουν πολύ βαρύ κοιμώνα, λείπει λουλούδια χρώμα μέσα το σπίτι και αυτά το χρώμα φέρνουν πάνω το χαλί μέσα το σπίτι του. Άρα δεν είχε ανάγκη να αγοράζει λουλούδια, γιατί λόγω του κρύου δεν έχουν λουλούδια. Αντίστοιχα πάμε το Σαχάρα. Αυτό ήθελα να πω για τη Σαχάρα. Ο καθένας ό,τι έχει έξω, ουσιαστικά το βλέπει και το παίρνει μέσα. Στη Σαχάρα τα χαλιά είναι πολύ απλά. Και έχουν πολύ, δύο προβατάκια, ένα παιδάκι που παίζει. Είναι πολύ, πολύ όμορφο. Τι περιοχή έχει το χαλί της. Βέβαια. Εγώ θυμάμαι, ήμουν κάτω Περσία. Είχα ένα πρόγραμμα του Σαμνισινού Τζαμετζάν. Ο μουσουλμάνος με ρώτησε το καλύτερα χαλί και δευτερότερα χαλί, ποιο είναι καλύτερα. Καλό και φθηνότερο. Ναι. Και λέω, όχι. Σαν ρωτάς, εγώ έχω μερικά παιδιά και λες ποιο αγαπάς. Όλα το ίδιο είναι. Και δευτερό
με το ακριβό είναι έργα τέχνης, δεν μπορείς να πεις. Δεν μπορείς. Αυτά είναι δευτινό, δεν είναι, αξίζει. Όταν έχει δουλέψει ένας άνθρωπος πάνω σε κάτι με το χέρι του, με τον υδρότα του, δεν μπορείς να κοστολογήσεις έτσι. Δεν μπορείς να κοστολογήσεις έτσι. Ειδικά τα περσικά χαλιά, όπως είχαμε συζητήσει, αναλόγως του περιοχή, Φερρυπίν το χαλί Εσφαχάν, γιατί είναι το καλύτερο. Γιατί το Εσφαχάν, λόγω του ζέστη, το μαλλί δεν έχει λίμπος. Ναι. Αντίστοιχα χαλιά Κουρδεσάν, Μπιζιάρ, Σακές, Μπανέ, Ρουμιέ, Ταπρίζ. Αυτά έχουν λίμπος λίγο το μαλλί, γι' αυτά έχει μια γυαλάδα πάνω του. Περιφύν το χαλί το Σεχσαχή του Μουζείου Αλβέρτ του Λονδίνου είναι 700 χρόνια. Αυτό το χαλί είναι όρθιος μέσα στο μουσείο. Γιατί το μαλλί είναι από Κασάν, Κασάν είναι Σαχάρα ή από Κόμ. Καταλαβαίνετε. Παίζει ρόλο και το ζώο και ζώο είναι μέσα στο μαλλί. Παίζει ρόλο το ζώο και παίζει ρόλο και πότε κουρεύουν για να φτιάξουν το μαλλί. Βέβαια. Ας πούμε τα Εσφαχάν, τα κόρτ που λέμε είναι. Πρώτη κούρα, έτσι δεν είναι. Πολύ σωστά. Το πρώτο κούρεμα του, σωστά. Του αρνιού, του προβάτε, το παίρνουν και το φτιάχνουν δηλαδή, χαλί. Από την κοιλιά του, το πιο μαλακό κομμάτι. Και λένε, έχει 40 μερών, έχει φάει το χόρτα το Μάιο μήνα. Ναι. Δηλαδή, ίσα που προλαβαίνω το πρώτο να φάει το χαλί. Τέλος πάντων, για μας ήταν μεγάλο χαρά και έχουμε γιορτή για εθνική το χαλί χειροποίητα πραγματικά, γιατί αξίζει αυτά το χαλί 6-7 χιλιάδες χρόνια. Αξίζει να μείνει. Να μείνει. Είναι ιστορία. Ποια είναι η ιστορία. Πλέον είναι η ιστορία. Γιατί, συγγνώμη, το Ιράν έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει. Αλλά έχει. Το χαλί είναι η ταυτότητά του, είναι η ιστορία του. Δεν μπορείς να το αποκόψεις από, το, από τη χώρα καθόλου. Όχι. Εγώ θυμάμαι. Να ανοίγουμε κράτη, όνομα να πω, από Ανατολή ήρθανε να μας δώσανε το αντιπροσωπεία, τα χαλιά τους. Mm. Και εγώ κατευθείαν έλεγα όχι. Αυτοί λίγο στεναχωρηθήκανε, φύγανε. Χώρα εκτός Περσία, ήταν άλλη χώρα. Ναι, άλλο χώρο. Λίγο νευριαστήκανε και φύγανε. Γυρίζανε μετά τρεις εβδομάδα. Και λένε δεν ήρθαμε να σας προτείνουμε αντιπροσωπεία το χαλί μας. Μας φροντίσανε από πατρίδα μας. Γιατί αμέσως έλεγες όχι. Και λέω ότι να είσαι καλά, πολύ εύκολα ρώτησε να κάνεις. Και λέει γιατί, λέει γιατί μέσα στα περσικά χαλιά λέμε με το όνομά του. Αυτό είναι Κασά, αυτό είναι Εσφαχάν, αυτό είναι Ταμπρίζ, Μπουκάν, Σιράς και. Αλλά το χαλί δικά σας, εγώ δεν μπορώ να ζήσω άλλα 50 χρόνια να πατήσω το χαλί σου. Να δω τα ζήσει αυτά το χαλί κάτω το πόδι μου. Για να μπορέσω να το και μπορέσω. Να σας πω, ναι, είναι καλό χαλί, φέρτα. Γι' αυτό έλεγα όχι, δεν θέλω. Ναι. Τελικά δεν ήταν το original το περσικό χαλί. Εμείς έχουμε μάθει 43 χρόνια τιμή και χαρά μου μόνο περσικά χαλιά πουλάμε. Πραγματικά. Και λέμε φόβ, μπιζού, δεν πουλάμε. Δεν πουλάμε. Δεν θέλουμε να πουλήσουμε. Δεν θέλω να πουλήσουμε. Γενικότερα. Και εγώ έχω μεγαλώσει με έναν τρόπο μέσα στην τέχνη ουσιαστικά, έτσι με έχει μεγαλώσει, καλός ή κακός. Και πρέπει κάποιος να το εκτιμάει, την τέχνη, όχι το χειροποίητο μου, την τέχνη, πρέπει να εκτιμάται. Και γιατί, συγγνώμη, νομίζω σιγά σιγά, βέβαια τα παιδιά της ηλικίας μου βλέπω ότι έχουν μία έφεση, ξαναγυρνάνε στο χειροποίητο, αλλά ήταν μία περίοδος, μία μεγάλη γενιά, η οποία λίγο το χάσε. Και για μας η μεγαλύτερη τιμή εμένα προσωπικά ήταν με το κύριο Μακαρίτης Στεφανόπουλος το 2003 εισόρουσα το Προεδρικό Μέγαρο. Και θυμάμαι, με έλεγανε, είχαμε μικρά χαλιά και χαλάσαμε. Και λέω, κύριε Πρόεδρε, αυτό τόσο μεγάλο χώρο να βάλουμε μεγάλα χαλιά. Πρώτον, να μην χαλάσουμε και δεύτερο, να στολιστεί, να γεμίσει. Και να στολιστεί. Και πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι χαλιά, εισορρώσαμε το Περιοδικό Μέγαρο. Ναι. Και δεν μπορεί και ένα χατί για να χαλάσει. Ένα χαλί 60 τετραγωνικά, δεν μπορεί να σηκώσει, να πετάξει άκρη. Άρα για αυτά έγινε πολύ ωραία και το Περιοδικό Μέγαρο.
Για παράδειγμα, σχετικά με αυτό που λέγαμε πριν, ότι τα χαλιά, το κάθε χαλί έχει ονομασία προέλευσης. Εδώ έχουμε ένα χαλί Ναΐν. Είναι από τα πιο γνωστά χαλιά της Περσίας. Και χαρακτηρίζεται από το ανοιχτό φόντο από πίσω. Το κέντρο του συνήθως το είναι... Αυτό είναι τετράγωνο. Λίγο πιο σπάνιο να βρούμε τετράγωνα στρογγυλά χαλιά. Το κέντρο του συνήθως θα είναι ή μπλε, ή γαλάζιο όπως αυτό εδώ, ή μπορντό, ή εκρού. Άσπρο βέβαια, θα είναι συνεχόμενο με το προηγούμενο. Έχουμε ένα χαλί Ισφαχάν. Το συγκεκριμένο είναι μεγάλο χαλί. Και όλο το κέντρο είναι φτιαγμένο από μετάξι. Το συγκεκριμένο σχέδιο Ισφαχάν ονομάζεται Μοχαχέκ, που είναι αυτός ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους δασκάλους του Ιράν. Δάσκαλο εννοούμε σχεδιαστές χαλιών. Έχει πεθάνει πλέον τώρα. Το κέντρο του, όπως προείπα, είναι όλο μετάξι και έχει μέσα στοιχεία, είναι μαλλί και μετάξι. Τα περισσότερα Ισφαχάν από τα τελευταία 60 χρόνια είναι κατασκευασμένα με μαλλί και μετάξι, ενώ προηγουμένως ήταν μόνο από μαλλί, από πάρα πολύ λεπτό μαλλί. Και η πρώτη κουρά που είπαμε προηγουμένως είναι τόσο λεπτό το μαλλί στο οποίο έχω κατασκευαστεί και τα Ισφαχάν και τα Ναΐν, επειδή είναι πολύ λεπτά τα χαλιά, έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται δίπλα στο μετάξι. Γι' αυτό θέλουμε μια τόσο λεπτή και καλής ποιότητας κλωστή ουσιαστικά, νήμα. Εν συνεχεία, εδώ έχουμε ένα χαλί κομ. Τα κομ είναι μεταξωτά όσο επιτοπλίζουν χαλιά. Και έχει τόσο λεπτή δουλειά που φανταστείτε χρειάζεται ένα χρόνο για να φτιαχτεί ένα τετραγωνικό μέτρο. Η δουλειά του είναι πάρα πολύ λεπτή. Το συγκεκριμένο δεν είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή ας πούμε είναι σαλονιού χαλί, οπότε φανταστείτε ότι θέλει περίπου 6 με 7 χρόνια για να κατασκευαστεί. Οι λεπτομέρειες του... Επίσης δεν έχει κέντρο, αν και συνήθως τα χαλιά έχουν κέντρο, δηλαδή είναι λίγο νεότερο από κάποια άλλη τεχνοτοπία του, είναι λίγο νεότερη. Το pattern με τα λουλούδια είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, κυρίως στα κομ χαλιά, αλλά σε πολλά είδη χαλιών. Έχουμε και στο Ναΐν και στο Ταμπρίζ και στο Ισφαχάν λουλούδια. Και είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, πιστεύω, χαλί, γιατί όχι μόνο δεν έχει κέντρο, αλλά έχει και πάρα πολύ ιδιαίτερο σχηματισμό. Δεν το συναντάμε καθόλου εύκολο το σχηματισμό αυτό που είναι σαν γλάστρα, να το πούμε έτσι. Το τελευταίο μας χαλί, λοιπόν, είναι και πάλι Ισφαχάν. Ισφαχάν Αχμάτ. Αχμάτ γιατί Αχμάτ ήταν άνθρωπος ο οποίος το είχε σχεδιάσει και το είχε κατασκευάσει επίσης. Είναι του 1850. Καταλαβαίνετε πόσο παλιό χαλί είναι. Και έχει μία διχρωμία. Η διχρωμία αυτή δεν είναι λόγω του ότι είναι παλιό χαλί, αλλά προκύπτει από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αχμάτ, ο δάσκαλος Αχμάτ, κατασκεύασε τα χαλιά του με αυτόν τον τρόπο. Ήταν η τεχνοτροπία του και ήταν σαν να λέμε υπογραφή του. Επομένως, όλα τα χαλιά του έχουν αυτή την διχρωμία. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, επειδή είναι πριν από 70 χρόνια κατασκευασμένο το χαλί, αυτό δεν έχει καθόλου μετάξι. Τα παλιά Ισφαχάν δεν έχουν καθόλου μετάξι. Και έτσι λοιπόν είναι ένα στολίδι ανθεκτικό, μοναδικό, πραγματικά μοναδικό. Και δεν ξέρω, είναι νομίζω το αγαπημένο μου χαλί από όλη μας τη συλλογή εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.